Μεγάλη παλιά του Γκόμεθ για τον Τσέποβιτς. Το γύρισμα πίσω, Τιάγκο την σέντρα, κεφαλιά, τεράστια επέμβαση από τον Μολ. Πολύ μεγάλη κλασική ευκαιρία για την Ομόνοια στα 30 δευτερόλεπτα. Από την σέντρα του Τιάγκο, την κεφαλιά ψαράκι εδώ, ξαναβλέπουμε την φάση. Πάσα του για τον Παπουλή. Ο Μποτιά ξανακέρδισε το γύρισμα, απλώνει το πόδι. Ο Μίκελ Γκονσάλεθ τελικά θα μαζέψει ο Μολ. Ο Γκόμεθ ψάχνει τον Λέσιαξ, πολύ καλή παλιά, το γύρισμα του Λέσιαξ. Καλή άμυνα τον Μίκελ Γκονσάλεθ. Κάνει και πάλι κίνηση ο Λέσιαξ. Του πέρασε ξανά ο Γκόμεθ. Το γύρισμα, ο Μποτεάκ. Ο Παπουλής ήταν αυτός που θα χάσει και πάλι. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Άλλη μια κλασική ευκαιρία. Όπως συνέβη και στην φάση του πρώτου λεπτού, έτσι και τώρα ο Παπουλής ξεμαρκάριστος. Μόνος από την μικρή περιοχή δεν μπορεί να πιάσει γεμάτα την κεφαλιά. Δεύτερη φορά που γίνεται η ίδια κίνηση από... Το σκέφτηκε για σέντρα, τελικά πέρασε για τον Χωσέ Φερνάντεθ. Η σέντρα τώρα περνάει από τον Φαμπιάνο. Τώρα η ΑΕΚ βγαίνει μπροστά με τον Ακοράν. Έχει χώρο για το σουτ, πάει για πλασέ, νομίζω ότι... Τιάγκο, Παπουλής, έχει χώρο. Αυτή τη φορά το σουτ του λίγο αργή η Μιλένκο και δίνει την ευκαιρία στην Ομόνοια να είναι πάντα οχυρωμένη. Εδώ η σέντρα πέρασε. Το πλασέ από κοντά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη για την ΑΕΚ με τον Ακοράν Ρέγες στο 18. Δεν μπόρεσε ο Τρισκόφσκι με τον Σέχου, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Ακοράν, ο οποίος κλώτσισε την ευκαιρία ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Τώρα τον Ακοράν. Ανεβαίνει ο Θωμάς Ιωάννου, του πέρασε την μπάλα. Το γύρισμα του Ιωάννου περνάει από τον Φαμπιάνο. Κανείς παίκτης της ΑΕΚ εκεί. Η μπάλα φεύγει απευθείας έξω. Πάει μόνος εναντίον τεσσάρων. Τώρα του δίνει στήριγμα ο Ακοράν. Το γύρισμα προς τα πίσω. Ο Ναούμ και Ακοράν. Θα το δοκιμάσει το πόδι του. Συρτά η μπάλα φεύγει 2-3 μέτρα δίπλα τα δοκάρια του Φαμπιάνο. Παλιά για τον Μποτεάκ. Και πάλι πάνω το σημειάκι του βοηθού. Μπορώ να καταλαβαίνω. Πιο μπροστά ο Μποτεάκ, όντως, ναι. Πάσα για τον Ναούμ. Καλή τρίπλα του μικρού και δεύτερη το σουτ του Ναούμ. Καλή στιγμή για τον μικρό. Η πάσα για τον Ακοράν. Πέρασμα για τον Τρισκόφσκι με μία το σουτ άστοχο. Η πάσα του, του Ακοράν. Τρισκόφσκι έγειρε το σώμα πίσω και σούταρε την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Φαμπιάνο. Ο Τσέχος πέρασε πολύ καλή παλιά τον Τιάγκο. Το γύρισμα έρχεται τον γκολ από τον Παπουλή. Η τρίτη προσπάθεια του Παπουλή είναι και φαρμακερή, αφού στο 49 ανοίγει το σκορ. Από την πολύ καλή κίνηση που έκαναν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, το γύρισμα και ο Παπουλής από κοντά αυτή τη φορά δεν αστόχησε, έστειλε την μπάλα προς την εστία. Στο 49 η Ομόνοια ανοίγει το σκορ με τον Φώτη Παπουλή. Εδώ ξανά την πολύ καλή παλιά του Λέσιαξ με το δεξί. Το γύρισμα του Τιάγκο. Εξαιρετική παλιά του Λέσιαξ. Πολύ καλό και το γύρισμα. Παπουλής από εκείνο το σημείο. Εντάξει, είπαμε ότι έχασε άλλα που ήταν σίγουρα, αλλά δεν μπορούσε να τα χάσει όλα. Αυτή τη φορά σκοράρει και σκοράρει μετά από ένα τρίμηνο ο Παπουλής, πετυχαίνοντας ένα πάρα πολύ σημαντικό γκολ για την Ομόνοια, γιατί της δίνει προβάδισμα και της το δίνει και σε ένα κομβικό σημείο, θα έλεγα, του παιχνιδιού Μιλένκο, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Πάρα πολύ δρόμος ακόμη σε αρένα και τσίριο. Χέιτλι εκτελέσει. Η μπάλα πέρασε, από κοντά έγινε το σουτ. Κεφαλιά τώρα στα χέρια του Φαμπιάνο. Αν αντιλήφθηκα σωστά, στο σουτ που έγινε... Όχι, χέρι για παίκτη της ΑΕΚ. Για να δούμε. Ναι, ίσως το χέρι του Τρισκόφσκι. Αλλά όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Τρέχει ο Παπουλής πρώτος ο Ναούμ. Τα κουνάκι ωραία για τον Χέιτλι. Η πάσα του για τον Άντον Γκαρθία. Η σέντρα φεύγει έξω. Ο Τρισκόφσκι και πάλι στο τείχος. Η μπάλα αλλάζει πορεία. Φεύγει κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι η μπάλα έσκασε στην περιοχή. Ο Χούμποτσα είναι αυτός που έδωσε λύση. Τιάγκο. Στο δεύτερο δοκάρι εκτέλεση. Κεφαλιά τον Σπυρόφσκι σε κόρνερ. Καλή εκτέλεση ο Μολ.
Με γροθιές απομάκρυνε. Μποτεάκ επαναφέρει. Γκόμεθ. Τιάγκο γύρισε πολύ ωραία. Η πάση για τον Κούσουλο. Το βολέ. Διαγώνια παλιά απέναντι για τον Φερνάντεθ. Με μία αυτό στον Αράγχο. Η Σέντρα περνάει παράλληλα το τέρμα. Πίσω η μπάλα στον Αναστασίου. Η Σέντρα. Μπάλα κόντραρε και έφυγε. Κόρνερ. Εκτελέστηκε. Το σούτ του Τρισκόφσκι φεύγει έξω. Στο 83. Απειλή η ΑΕΚ μετά από ώρα. Να κρατήσει λίγο την αλλαγή μας ο Νησίφορος. Να δούμε τον Ακοράν. Δοκιμάζει το πόδι του. Η μπάλα κοντράρει και πάλι χωρίς δύναμη. Στο Σπόλιαριτς. Η κάθετη για τον Τρισκόφσκι. Ελευθερώθηκε ο Σκοπιανός. Έστρωσε στον Ακοράν. Δεν του επέτρεψαν εκεί να βρει το σούτ. Έρχεται ο Ναράγχο. Ζήτησε και πήρε μπάλα ο Φερνάντεθ. Παλιά για τον Μίκελ Κονσάλεθ. Πέρασε από όλους. Έφυγε έξω. 30 δευτερόλεπτα ακόμη. Στο 87 το παιχνίδι στο Τσίριο. Η Ομόνια 3 λεπτά συν τις καθυστερήσεις του αγώνα στο Τσίριο. Μακριά από την στέψη της. Με την επαναφορά, λογικά, θα σφυρίξει τέλος ο Ωβίδιου Χατεγκάν. Συμπληρώθηκε το τρίλεπτο. Το βολέ του Φαμπιάνο, τέλος στην αρένα. Η Ομόνια κερδίζει την ΑΕΚ, κάνει το καθήκον της, πάει στους 78 βαθμούς. Κάποιοι φωνάζουν ότι τελείωσε. Και έχει λήξει. Η Ομόνια πρωταθλήτρια Κύπρου για την σεζόν 2020-2021. Για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2009-2010 πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 11 χρόνια μετά, 11 χρόνια πέρασαν από την τελευταία φορά που στέφθηκε πρωταθλήτρια η Ομόνια. Πέρασαν 11 χρόνια, τα πλήστα πάρα πολύ δύσκολα με πολλά οικονομικά προβλήματα, με αγωνιστικά προβλήματα, με πορείες που είχαν φέρει την Ομόνια πολύ πιο χαμηλά από ό,τι την είχαν συνηθίσει οι φίλοι της, με τέταρτες θέσεις, πέμπτες θέσεις, μακριά από πρωταγωνιστικές πορείες. Όμως η αλλαγή φάνηκε, είναι η αλήθεια από πέρυσι, που δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τον τίτλο γιατί το πρωτάθλημα διακόπηκε ενώ ήταν στην πρώτη θέση. Σήμερα όμως το πανηγυρίζει γιατί το κατακτά και μαθηματικά. Οι 78 βαθμοί ήταν αρκετοί για να στεφθεί η Ομόνια πρωταθλήτρια Κύπρου. 21η φορά στην ιστορία της.